Φίλες και φίλοι του Γκατζέτα, καλησπέρα σας από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός με μια πιστική εμφάνιση έβγαλε αντίδραση, πέτυχε μια πεντακάθαρη νίκη και μια νίκη που του δίνει και πάρα πολλά κέρδη Γιώργο Κούβαρη εν ώψη της συνέχειας μετά το πολύ αρνητικό του ξεκίνημα βάσει αποτελεσμάτων, επαναλαμβάνω, και όχι βάσει της αγωνιστικής του εικόνας. Γιώργο, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα επέβαλε πλήρως το ρυθμό του. Προηγήθηκε 2 φορές 13 πόντους μετά το πρώτο τετράλεπτο που η Μπάγερν ήταν μπροστά. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο κρατάει ο Γιώργος Βόβορας και οι παίκτες του είναι ότι από αυτή την εμφάνιση, πέρα από την νίκη, απέναντι σε μια ομάδα που είναι εκ των ευχάριστων εκπλήξεων της εφετινής διοργάνωσης και μέχρι χθες είχε το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στην Ευρωλίγκα μετά από 10 αγωνιστικές, είναι ότι φεύγει από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με πάρα πολλά κέρδη. Βέβαια, εννοείται ότι φεύγει πάρα πολλά κέρδη ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς ήταν μια νίκη την οποία την είχε, όχι ανάγκη, κάτι παραπάνω από ανάγκη, γιατί είχε να κερδίσει πάνω από ένα μήνα. Μετρούσε 4 συνεχόμενες ήττες στην Ευρωλίγκα, οπότε μόνο και μόνο αυτό το γεγονός καταλαβαίνει κάποιος ότι πόσο πολύ έχει ανάγκη, όχι μόνο τη νίκη ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει ανάγκη την εμφάνιση, μια καλή εμφάνιση, μια πιστική εμφάνιση, έτσι ώστε να δείξει ότι είμαστε και εμείς εδώ πέρα, κατά κάποιο τρόπο. Και το έκανε αυτό σε μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Και αυτό το οφείλει για μένα σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Σάντρο, ο οποίος έπαιξε ενδεχομένως και για 4 ανθρώπους στην άμυνα. Ήταν παντού τα χέρια του, παντού το σώμα του. Νομίζαμε ότι είχαμε κλωνοποιήσει εδώ. Τελείωσε το μάτς με πολύ γεμάτη στατιστική. 14 πόντους, 7 rebound, 5 assist, 4 κλεψίματα. Δεν του έγραψε η στατιστική κόψιμο, αλλά είχε σίγουρα 2-3 αλλοιώσεις. Ναι, τα αντιπλέξω, τα γνωστά που έχει φέρει ο Πιτίνος στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Επίσης, πάρα πολύ καλός και αμυντικά, όχι μόνο επιθετικά, όπου το συνηθίζεται κι αλλιώς ο Νέντοβιτς. Ήταν πάρα πολύ καλός αμυντικά και στο πρώτο. Και δημιουργικά. 6 assist, 3 κλεψίματα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πράγματα διαφορετικά από παίκτες, τα οποία ενδεχομένως να μην τα περίμενε ούτε ο ίδιος ο Βόβορας. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί στο NBA, balanced effort στην επίθεση. Ακριβώς. Είχε 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, είχε έναν πολύ καλό Μπέντιλ, ο οποίος πλησίασε τους 10 πόντους, τελείωσε με 9. Είχε τον Καλαϊτζάκη να ξεκινάει στη βασική πεντάδα και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο και να έχει μια πολύ θετική παρουσία. Είχε και τους 10 παίκτες που πάτησαν παρκέ να σκοράρουν. Δεν έπαιξε ο Κασελάκης και ο Όγκουστ. Νομίζω ο Κασελάκης πρέπει να μπήκε για λίγα δευτερόλεπτα. Δεν τον πρόσεξα εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είχε σηκώσει να το βάλει. Τον είχε σηκώσει, αλλά δεν μπήκε. Μάλιστα. Αλλά αυτό που τουλάχιστον εγώ κρατάω είναι ότι ο Παναθηναϊκός σήγησε την Μπάγερν επιθετικά. Δηλαδή, η ομάδα του Τρινκέρι είναι μια ομάδα που σκοράρει κατά μέσο όρο 81,5 πόντους μακριά από το Μόναχο. Είχε 4 νίκες σε 5 αγώνες και γενικότερα έδειχνε να παίζει πολύ καλύτερα και να αισθάνεται πολύ καλύτερα μακριά από το Audi Dome που είναι το γήπεδό της. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει και σε ηθικό, κερδίζει και σε ψυχολογία. Πάρα πολύ σημαντικό. Εν ώψη μιας άτυπης διαβολοβδομάδας που είναι μπροστά του. Δικής του διαβολοβδομάδας. Την Τρίτη παίζει στη Λιόν στο παιχνίδι που είχε αναβληθεί και γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι που μας απασχόλησε αρκετά και δημοσιογραφικά, γιατί ήταν και η περιπέτεια του ταξιδιού που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Και ήταν ουσιαστικά το παιχνίδι το οποίο άλλαξε και τους κανόνες της Ευρωλίγκας, έτσι, το 0-20. Ουσιαστικά, ναι. Ουσιαστικά. Και μετά έχει το ταξίδι στο Μιλάνο, μέσα σε 2 μέρες, δηλαδή Λιόν και Μιλάνο. Είναι σχετικά εύκολα τα ταξίδια όσον αφορά τη μετάβαση από τη Λιόν στο Μιλάνο. Εντάξει, εύκολα δεν τα λες γενικά. Αλλά νομίζω ότι αν καταφέρει και η Βιλερμπάν και κάνει ένα δώρο στον Παναθηναϊκό και στον εαυτό της φυσικά την νίκη επί της Μπαρτσελώνα, ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα άτυπο, ας πούμε, πλεονέκτημα ότι πάει στη Γαλλία με τους γηπεδούχους να μην προέρχονται από συνεχόμενες φαλιάρες και να ψάχνουν για μια, οπωσδήποτε για μια αντίδραση. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός στην διαβολοβδομάδα που έρχεται θα ψάξει την νίκη στη Λιόν. Είναι από τις ομάδες που είναι στα μέτρα του, μπορεί να πάρει την νίκη εκτός έδρας. Εντάξει, το μάτς με την Αρμάν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να αποκομίσει από εκεί. Και έχει και τρεις παίκτες
πρώην τη Αρμάνη που είναι στην σύνθεσή του. White, το White, το White, το Mac και τον Νέντοβιτ. Και οποίοι... θέλω και ο Νέντοβιτ θα έχει να αποδείξει ακριβώ. Οι οποίοι θα θέλουν να δείξουν αρκετά πράγματα. Πάντα είναι ένα κίνητρο να παίζει απέναντι στην πρώην ομάδα σου. Βέβαια. Συμφωνώ 100% σε αυτό. Αλλά ξαναλέω, αυτό που θα κρατήσει πάνω απ' όλα ο Παναθηναϊκός από αυτό το μάτς είναι η άμυνα του. Όπως έχει πει πριν από το ξεκίνημα τη σεζόν, που θα θυμάσαι και εσύ και συνέντευξη τύπου που ήσουν και εσύ παρόν, ότι στόχος του Παναθηναϊκού είναι να ξεκινάνε τα πάντα από την άμυνα του και να κάνουν αυτή την προσπάθεια, την τίμια Παναθηναϊκή προσπάθεια με γνώμονα την άμυνα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός το έδειξε, το έδειξε με το παραπάνω, ειδικά σε κάποια σημεία του αγώνα που η Μπάγκερ δεν μπορούσε καλά να πέρασε ούτε το κέντρο του γηπέδου. Από ένα σημείο και μετά είναι λογικό να επέλθει από χαλάρωση, αλλά τα νεκρά διαστήματα τα οποία τα έχει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του. Σήμερα ευτυχώς δεν τους τύχησαν και ήταν λιγότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα τα προηγούμενα παιχνίδια. Και τώρα μένει να δούμε αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να εξαργυρώσει αυτή τη νίκη και με ένα διπλό την Τρίτη στο Αστρομπάλ. Τι ξεχάσαμε πριν κλείσουμε? Αναφορά στον Παπαγιάννη, ο οποίος μετέτρεψε το πρώτο ημίχρονο σε διαγωνισμό καρφωμάτων. Κάποια στιγμή σε ένα replay, όπως το είδα στο monitor, μετά το κάρφωμα, ακριβώς σε δεύτερη προβολή, φάνηκε το κεφάλι του να ξεπερνάει το στεφάνι. Πέρα από το εντυπωσιακό της υπόθεσης και τα εντυπωσιακά καρφώματα, γενικά το θετικό είναι ότι ο Παπαγιάννης πλέον προσφέρει ουσία στον Παναθηναϊκό. Έχει μια σταθερά ανωδική πορεία. Είναι πλέον παράμετρος του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι όσο περισσότερο τροφοδοτείται μέσα στη ρακέτα, παίρνει προσπάθειες, του βγάζουν αυτές τις λόμπες για να καρφώσει, τόσο μεγαλύτερη είναι η αυτοπεποίθησή του και τόσο καλύτερος θα είναι από εδώ και στο εξής στην συνέχεια. Αυτό ακριβώς είχαμε κάνει θέμα και στον Καζδάμα, θυμάσαι, ότι φέτος τον ταΐζουν εντός αγωγικών περισσότερο τον Παπαγιάννη, και αυτό το λόγο γίνεται και πολύ αποτελεσματικό στην επίθεση και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός, Αντώνη, πριν από το μάτς, ότι ο Τρινκέρι έκανε ειδική αναφορά στον Παπαγιάννη για το πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Αυτό σημαίνει δηλαδή πλέον ότι ο Παπαγιάννης δεν είναι ο παίκτης του rotation του Παναθηναϊκού, είναι ένας κομβικός παίκτης του Παναθηναϊκού φέτος. Και ο Παπαπέτρου ήταν πολύ καλός στην τέταρτη περίοδο, με 7 πόντους, πολύ καθοριστικός. Εγώ θα το τολμήσω μια πρόβλεψη πριν αποχαιρετήσουμε τους αναγνώστες του Γκαζέτα, ότι στην περίπτωση που δούμε παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων Παπαγιάννη, Παπαπέτρου και Μήτογλου, τότε ο Παναθηναϊκός θα φύγει ανάλογα με το πού θα γίνει αυτό, αν γίνει στη Λιόν ή αν γίνει στο Μιλάνο, με διπλό. Λοιπόν, αυτά από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός Μπάγκεν 83-76, με μόλις 4 βολές στα τελευταία 33 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός από την ανάπαυλα και μετά. Σημαντικό και αυτό. Και να πω κάτι σε αυτό, που το έπαιζε τις βολές. Ότι στο πρώτο δεκάλεπτο η Μπάγκεν σκόραρε 13 πόντους ή 8 με βολές. Δηλαδή είχε μόνο 2 σούτ εντός παιδιάς εύστοχα. Και στο τρίτο δεκάλεπτο μπήκε από πάρα πολύ νωρίς ο μπόνους, από το 22, δεν κάνω λάθος, είχε τον μπόνους των βολών και έτσι μπόρεσε να βρει πόντους ακόμα και σε χαμένα αμυντικά rebound ύστερα από κάποιο επιθετικό φάουλ που γινόταν από παίκτη του Παναθηναϊκού. Τίποτα περισσότερο από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παύλος Φενδυλάκης πίσω από την κάμερα, Γιώργος Κούβαρης, Αντώνης Καλκαβούρας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.